πάνω, τάβα, ακόμη ένα τρίτο για την Ομόνια, όμως ούτε καμένα σχόλιο για πλήγια το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε. Ευχαριστώ για συγχαρητήρια, ένας ακόμα τίτλο στην ιστορία του σωματείου. Τα παιδιά δεν ξεκίνησαν τόσο καλά, γενικά δεν ξεκίνησαν καλά παιχνίδι. Μας έρθει μετά ένας τραυματισμός του Ίσμα. Δυστυχώς θέλετε ότι θα το χάσουμε για καιρό. Εντάξει, τα αποκριθήκαμε. Παρουσιάζει ανόρθωση σε διαθμό και μετά οι μας που ισχύονται επανερωθούν ότι φέτος θα έχουμε ένα πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα και για εσάς που τα τελευταία χρόνια φέρνετε τους τίτλους. Σίγουρα κάποια ομάδα έχει κάνει τις αλλαγές της, έχει προσφέρει παίκτες, όλοι έχουν στόχους. Εντάξει, τώρα είναι η αρχή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι ειδικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορώ να πω για την δική μου ομάδα ότι ακόμα είμαστε σε ποραπό περίοδο προετοιμασίας, γιατί αγωνιζόμαστε ξανά στις 30 του Οκτώβρη, αλλά έχουμε ακόμα 15 μέρες, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τα πάντα για να παίξουμε ένα σούπερ καπ. Θεωρώ όταν θα επιστρέψει και ο Ίσμα και η ομάδα θα είναι πιο έτοιμη για το πρωτάθλημα. Στην περίπτωση του Ίσμα απλά θα περιμένετε μέχρι να αρχίσει μετά από σε κάτι άλλο. Απλά ρωτάω τώρα για να μην είναι παρκιός πέρα. Εντάξει, τώρα τελειώνουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με ένταση. Εντάξει, θα περιμένουμε τον αύριο να δούμε. Έκαμε κάποιες εξετάσεις. Θα συνεχίσουμε να δούμε τις εξετάσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν χρειαστεί κάποια αλλαγή ή κάτι, ή μια προσθήκη μέχρι να γίνει ο Ίσμα καλά. Να δούμε, πρέπει να μιλήσουμε, να καθαρούμε κάτι αύριο.